Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, γεια σας και πάλι. Και το βίντεο αυτό γίνεται την ίδια μέρα με το προηγούμενο βίντεο, το οποίο αφορούσε το LeBron 17 Low. Και τώρα πάμε στο KD13 ή 13 πολύ απλά. Θα σας γράψω το Insta κάπου εδώ, εδώ, εδώ και εδώ και εδώ, που δείχνουν οι άλλοι, που δείχνουν εκατομμύρια τέλος πάντων. Και ξεκινάμε κατευθείαν, χωρίς πολλά πολλά. Διατηρώ την κορδέλα μου, για όποιος και όποια ενδιαφέρεται, η κορδέλα λέγεται Tennis. Adidas Tennis Headband. Το τένις μη σε πολύ απασχολεί. Πίστεψέ με, θα την ευχαριστηθείς. Είδαμε και τα άλλα, τα και καλά του μπάσκετ. Λοιπόν, το παπούτσι είναι αυτό. Καλά, οι περισσότεροι και οι περισσότερες το ξέρετε. Έχει βγει άλλωστε εδώ και πολύ καιρό. Και φυσικά είναι το νούμερο 13 από τη σειρά του Durant. Απλώς υπάρχουν, μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, αλλά είναι και πολλά παιδιά και πολλά κορίτσια, και αγόρια και κορίτσια εννοείται, που είτε δεν το έχουν δει, είτε δεν το έχουν ξαναβάλει, είτε ήταν ακριβό και πράγματι ήταν για πολύ καιρό. Το 12 έπεσε κάπως πιο γρήγορα αυτό, ξεσχίστηκε ομολογώ, μέχρι να πέσει λίγο. Και περιόργως μου ήρθε ένα καλό μοντέλο, γιατί στα ελληνικά μαγαζιά σας έχω πει μακριά, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κοιτάξτε, εγώ έχω και ένα άλλο βίντεο, αλλά επειδή τότε το έκανα λίγο ό,τι να είναι, με την καρέκλα που έκανα εκείνα τα βίντεο τα πρώτα, τώρα είναι καλύτερα έτσι. Αλλά αποφάσισα και για άλλο λόγο να το κάνω και θα σας πω. Ο λόγος είναι το material στην ουσία. Γι' αυτό το ξανά έκανα. Για να δείξω τη διαφορά. Γιατί το είχα πει σε εκείνο, το άλλο το ωραίο το που είχε κάτι πεταλουδίτσες και χρυσές αλυσίδες. Όμορφο μεν, περίεργο δε. Λοιπόν, το KD13. Ξεκινάμε από τα καλά του. Πρώτα απ' όλα, traction. Εντάξει, παιδιά δεν παίζεται. 10 στα 10 και λίγα λέμε. Το λένε όλοι, ξένοι και Έλληνες reviewers, όσοι υπάρχουν τέλος πάντων. Μιλάμε για μία από τις καλύτερες εξωτερικές σόλες, ίσως και της δεκαετίας. Βασικά όχι, ίσως της δεκαετίας. Είναι πολύ δυνατό. Πιο δυνατό και από τα PG3. Έτσι. Δεν το λες και κόμπι όμως, αλλά είναι τούμπανο. Και εδώ που τα λέμε και τα κόμπι πολλές φορές έχουν μια αστάθεια. Συγκεκριμένα μοντέλα, όχι όλα. Έτσι. Αλλά κάτι που μας εκνευρίζει να πληρώνω 150 ευρώ και να γλιστράω στο παρκέ, νομίζω δεν το θέλει κανείς, όχι μόνο εγώ. Λοιπόν, εξωτερική σόλα. Εντάξει, δεν τη φοβάσαι και για ανοιχτά. Κυκλάκια έχει. Έτσι, θυμίζει PG3. Μόνο που εδώ έχει στο κέντρο το zoom, το οποίο είναι τούμπανο, θα το πούμε σε λίγο. Αυτό τώρα δεν φαίνεται και πολύ μεγάλο, αλλά από κοντά είναι αρκετά μεγάλο, η αλήθεια είναι. Έτσι. Τώρα θέλεις σχεδιαστικά. Είναι ωραίο, την έχει την ομορφιά. Κακά τα ψέματα, ενώ φαίνεται μια τόσο απλή ιδέα, τελικώς βγήκε πολύ όμορφο. Παρατηρείτε ότι εδώ είναι κόκκινο και εδώ είναι ανοιχτό. Σαν πορτοκαλί, σαν φούξια μοιάζει. Τώρα στην οθόνη που το βλέπω πορτοκαλί δείχνει, αλλά από κοντά είναι προς το ροζέ πάει. Και εδώ έχει την υπογραφή του. Αλλά δεν θα, όχι, δεν θα φανεί εύκολο αυτό, τέλος πάντων δεν πειράζει. Εξωτερική σόλα δεν τη φοβάστε καθόλου. Θα το πούν και άλλοι που το έχουν, πιστεύω, αν τους ρωτήσετε. Έτσι, η οποία ανεβαίνει μπροστά. Αυτό είναι γερό, ελπίζουμε ότι δεν ξεκολλάει. Γιατί το 2021 το να σου ξεκολλάει η μύτη του παπουτσιού, το θεωρώ έγκλημα. Για τις εταιρείες πάντα, έτσι. Λοιπόν. Τα υπόλοιπα μέρη. Και το σχεδιάκι γενικώς το ξέρετε, έτσι. Όσοι δεν το ξέρετε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Χρώμα διαφορετικό κάτω. Χρώμα εδώ. Σε κάποια ναι, σε κάποια όχι. Το σήμα απλά μπαίνει με... Μπαίνει. Φαινομενικά έρχεται πάνω στο... Δεν έρχεται στην πραγματικότητα. Δεν συνεχίζει το πλαστικό. Απλώς εδώ είναι χρωματισμένο και το βλέπεις εσύ έτσι. Από την άλλη είναι το ίδιο. Αλλά σε αντίθεση... Εδώ πίσω γράφει KD, κάτι που το γράφει σε όλα, θα φανεί τώρα. Αχνοφαίνεται, νομίζω αχνοφαίνεται. Έτσι. Εδώ είναι και χρώμα, φαίνεται μαύρο, αλλά έχει χρωματάκι, είναι κοκκινοπό από μέσα. Αχνοφαίνεται και αυτό. Εδώ πέρα είναι λίγο πιο κυριλάτο σε αυτό το χρώμα. Αλλού είναι κάπως πιο φθινιάρικο δείχνει, αλλά στην πραγματικότητα είναι όντως φθινιάρικο, γιατί κοιτάξτε εδώ, είναι ένα λεπτούλι, είναι σαν χαρτόνι, δεν μπορώ να το... Δηλαδή, καλύτερα να βάζανε συνθετικό δέρμα, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, αυτό όμως φαίνεται καλύτερο από τα άλλα, η αλήθεια είναι. Να σας πω την αλήθεια.
Η γλώσσα είναι ακριβώς ίδια όπως με όλα τα κέντη, όλα τα σχέδια, ακριβώς το ίδιο. Μια απλή γλωσσίτσα είναι που το κάνανε θέμα επειδή απλά γράψανε Kevin Durant πάνω. Ό,τι να είναι. Η γλώσσα του KD12 είναι από τις καλύτερες γλώσσες της δεκαετίας, κατά με. Πολύ αναπαυτική και πολύ καλή για lockdown. Το 12, καμία σχέση η γλώσσα του με το 13, ναι, σωστά, πήγα να σας πω ανάποδα. Έτσι. Το παπούτσι είναι μποτάκι, δεν είναι πολύ ψηλό, είναι ωραίες, γιατί βάζω το ντάμε, είναι πιο ψηλό, το ντάμε 7. Τώρα τα κοιτάω απέναντι τα έχω. Βάζω το αντετοκούμπο, είναι πιο χαμηλό το ζωμό φρικ 2, εντάξει. Βάζω το Curry 3, που το έχω από μια προσφορά, το οποίο κυκλοφορεί ακόμα. Δοκιμάστε αυτό το μοντέλο, το είχα υποτιμήσει πολύ. Είναι πιο ψηλό, δηλαδή το ύψος είναι ιδανικό. Μπορεί να σου κάνει το κόψιμο λίγο πριν έτσι, αυτό που κατεβαίνει. Εγώ θα το προτιμούσα έτσι, ευθύβολο, ευθεία. Αυτά μου αρέσουν εμένα. Αλλά εδώ, επειδή έχει δώσει τέλειο ύψος, έχει δώσει αυτό που θέλουμε. Για όσους αγαπάμε μποτάκια και όσους θέλουμε κλειδωμένο αστράγαλο. Να ανεβαίνει το παπούτσι. Σε όσους δεν αρέσει το low, θα το λατρέψουν. Σε όσους αρέσει το low, μπορούν να παίξουν και αυτοί. Γιατί το παπούτσι είναι πανέλαφρο. Και επίσης είναι και all arounder, έτσι. Να το ξέρουμε και αυτό. Ειδικά για guard. Πάρ' το και μην το σκέφτεσαι. Αγόρι κορίτσι. Λοιπόν, τα κορδόνια είναι πολύ ποιοτικά, πολύ ωραία, πολύ, είναι μακρύ, πολύ μακρύ κορδόνι. Και δείτε εδώ. Βλέπετε που έφτασε. Το οποίο όμως όταν το σφίγγεις, δεν ξέρω εσείς τι κάνετε αν βάζετε μέσα το κορδόνι, δίπλα από την κάλτσα δηλαδή, από μέσα. Έτσι έκανα και εγώ κάποτε. Τώρα που έχω αρχίσει να τα αφήνω απ' έξω και να τα τραβάω απλώς να μεγαλώνω απ' έξω για να είναι έξω, έχω μια καλύτερη αίσθηση. Όχι ότι θα πάθω κάτι να τα ξαναβάλω μέσα. Έτσι απλά το είπα σαν λεπτομέρεια. Ξέρετε, είναι μερικοί παίχτες που, σαν εμένα, που τα σκέφτονται όλα. Δηλαδή, αυτό αν είναι έτσι, νιώθω κάπως. Κόμπλεξ. Okay. Το λέω για τα ίδια άτομα που έχουμε τέτοια χαζά κόμπλεξ. Λοιπόν, η αντικραδασμική εννοείται ότι είναι το πάνω. Έχει double stack zoom. Όμως, δεν έχει πολύ καλό feel του παρκέ. Είναι 8, δεν είναι 9,5-10. Δεν είναι PG3, για να καταλάβεις. Ούτε τα παπούτσια του Κάρι. Ούτε Κόμπι. Είναι KD. Το KD12 νομίζω έχει καλύτερο court feel. Έτσι, λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, δεν σε ενοχλεί καθόλου. Όταν σου λέω ότι δεν είναι πολύ καλό, δεν σου είπα ότι είναι μάπα, ούτε ότι είναι 6. Σου είπα 8. Έτσι. Το stability είναι αρκετά καλό, παρότι το παπούτσι είναι στενό και γενικώς μικρό σε σχέδιο. Όχι μικρό τύπου PG4 που κάνανε τη μεγάλη μαλακία που το κάνανε κοντό. Εκεί το κάνανε κοντό σε μήκος. Όχι κακό, κοντό απλώς. Δηλαδή άμα δίνανε μισό πόντο μπροστά, νομίζω θα το είχαμε αγοράσει πολλά άτομα. Τώρα, το support είναι καλό. Δεν νιώθεις φοβερά το υλικό, η αλήθεια είναι, να σε στηρίζει. Αλλά κλειδώνει αστράγαλο, γενικώς κλειδώνει σε τέλεια. Για guard μιλάμε, θα λατρέψετε το κλείδωμά του, η φτέρνα του, το από μέσα τα μαξιλαράκια του. Δηλαδή έχει έναν απλό σχεδιασμό, δεν μπορείς να πεις ότι αξίζει τα λεφτά του, αλλά σου κάνει πολύ καλή αίσθηση και πολύ καλό performance. Τώρα, το πιο κακό ever αυτού του παπούτσιου και ίσως το μόνο κακό, αλλά το οποίο κακό συμπεριλαμβάνει το αν θα το πάρεις, γιατί χωρίς αυτό ρε φίλε δεν μπορείς, είναι ότι είναι ασθενό. Τα λεμπρόν που είπα πριν, σε πονάνε. Αυτό δεν σε πονάει όσο τα LeBron, αν τα έχετε δοκιμάσει. Τα low εννοώ, μην μπερδεύεστε, γιατί τα άλλα δεν έχουν ιδιές. Επιστρέψαμε αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, παρατηρήσατε άλλη μια διακοπή. Τώρα εσείς βέβαια δεν θα το καταλάβετε, αλλά επειδή δεν έχω να κρύψω κάτι, άργησα πολύ για να επιστρέψω. Στο βίντεο φαίνεται σαν να ήρθα με τη μία, αλλά αυτό δεν ισχύει. Να φαίνεται και το σηματάκι. Είναι αυτό το, η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντος που λέμε. Λοιπόν, όπως έλεγα για το μέγεθος, να θυμάμαι καλά. Οπότε, παιδιά μου αγαπητά, είναι στενό το παπούτσι. Εν τω μεταξύ τώρα δεν θυμάμαι τι είπα στο τέλος, αλλά θυμάμαι ότι είχα αρχίσει γι' αυτό. Είναι στενό. Για στενό πόδι και μικρό πόδι και γυναικείο πόδι είναι τέλειο. Για πλατήποδα, οπωσδήποτε μισό πάνω, το λιγότερο. Για μικρή πλατυποδία, ίσως και να το αντέξεις. Απλώς εγώ προσωπικά,
έχω ξανααναφέρει ότι δεν πηγαίνω μισό πάνω. Ή θα κάτσεις στο νούμερό μου ή όχι. Γιατί ναι, μεν πάμε μισό πάνω για το χώρο. Αλλά αν δεν έχεις χοντρό πόδι, μπορεί να είσαι πλατύποδας, αλλά να μην έχεις, ας πούμε, εδώ, να μην είσαι χοντροπόδαρος εδώ, από πάνω. Άμα τώρα υπάρχουν κουκαλάκια, υπάρχουν κότσια, ξέρετε. Δηλαδή μετράνε και αυτά. Εγώ προσωπικά παρατηρώ και τη γραμμή εδώ των παπουτσιών. Πώς πάει, μπορεί να πάει έτσι, μπορεί να πάει έτσι, μπορεί να πάει ευθύ, αλλά επειδή παίζω και μπάλα, το έχω στα μπάρι που μου ταιριάζει. Όμως εδώ για άλλη μια φορά είναι στενό, όπως είναι όλα τα KD συνήθως, εκτός αν και τα υλικά μας δίνουν μερικές φορές την άνεση. Το καλό που είναι στενό, αλλά το υλικό είναι καλό, ας πούμε, είναι μαλακό, είναι κνίτ, καλτσοειδές, οπότε δεν νιώθεις το σφίξιμο. Το στενό γιατί το νιώθουμε, γιατί σφίγγει. Εγώ τώρα θα σας πω ότι σφίγγει πλάγια, σαν το LeBron που είπα πριν. Δεν έχω πρόβλημα εδώ. Η άκρηση είναι το πρόβλημά μου εμένα, προσωπικά. Και φαινομενικά στην αρχή είσαι εντάξει, αλλά όσο περνάει η ώρα, σφίγγει το ποδαράκι και αρχίζεις και μπουχτίζεις εδώ. Οι άκρες του ποδιού μας, αυτά τα κομμάτια, μπουχτίζουν. Οπότε το παπούτσι είναι στενό εκεί. Δηλαδή, μη περιμένεις να ανοίξει και νομίζεις και φαντασιώνεσαι, κάνει του επιστροφή να ηρεμήσεις. Λοιπόν, ή μισό πάνω. Γιατί για το συγκεκριμένο αξίζει το ρίσκο του μισού πάνω. Να δεις απλά την εφαρμογή. Επειδή είναι αρκετά αγκαλιαστό, μπορεί να κάτσει καλά, να μην νιώθεις περίεργα. Γιατί πολλά παπούτσια πας πάνω και τα νιώθεις μετά περίεργα. Το νιώθεις ότι άμα ανοίξει μετά, το χάσεις το παιχνίδι. Αυτό μπορείς να πας μισό πάνω, να το δένεις ας πούμε πιο σωστά, αν χαλαρώσει και εντάξει. Πολλοί τα λένε αυτά γενικώς, εγώ όμως δεν κάθομαι τώρα να ρισκάρω τα λεφτά μου με το να σφίγγω κορδόνια. Ή θα κάτσει ή άστο. Λοιπόν, όμως επειδή αυτό το παπούτσι του ξανάδωσα την ευκαιρία τώρα, το έχω φορέσει για κανένα 2 ώρες ήδη. Τελικώς με ξαναπώνες. Διότι αυτό που ήθελα να αναφέρω είναι ότι τα KD παρατηρώ ότι μερικά έχουν διαφορετικό. Δηλαδή, όχι διαφορετικό υλικό, ίδιο υλικό, αλλά αλλιώτικη αίσθηση. Εμένα προσωπικά μου αρέσει το μοντέλο που είναι λευκό με μαύρες ρίγες και από κάτω είναι χρωματιστό. Όχι το λευκό με χρυσό, το άλλο. Αυτό όταν το έβαλα ένιωσα άνετα. Με ίδια υλικά. Τώρα το είχαν φορέσει πολλά άτομα, δεν ξέρω. Όμως το να το πάω εγώ τώρα αυτό στο τσαγκάρι, ρισκάροντας τα λεφτά και μάμου σου του, καλύτερα να κοιτάξω άλλο μοντέλο και έχω και στο νου μου το KD. Άλλωστε θα υπάρχει για καιρό ακόμα. Αυτό δηλαδή. Και του δίνω ευκαιρία και είναι τόσο καλό παπουτσάκι ρε γάμο του. Δηλαδή είναι top 3 παπούτσι. Ξεκάθαρα. Επίσης ένα άλλο που είναι στενό σίγουρα είναι ότι η εξωτερική σόλα βλέπετε εδώ που έχει ελάχιστο κομμάτι. Μόνο μία γραμμή αφήνει. Δεν πάει άλλο. Είναι, ναι μεν είναι μπαίνει μέσα, κάνει το καμπυλωτό, την καμπύλη της, αλλά αφήνει πολύ λίγο να πατήσει. Το βλέπετε. Παρόλα αυτά κινούμε. Οπότε το πρόβλημα είναι το καλούπι. Αλλά αυτό που σας λέω είναι σημάδι ότι όντως είναι στενό και πάνω. Τώρα από εκεί και πέρα, τώρα να κάνεις υπομονή, να παίζεις λίγο και να το βγάζεις. Να αυτό, να εκείνο, κάποιοι το κάνουν, κάποιοι όχι. Για 150 ευρώ, αρχική τιμή μιλάμε, τώρα πια δεν έχει τόσο. Εγώ το πήρα 57, να φανταστείτε. Δηλαδή για 57 ευρώ τώρα, αν μου καθόταν καλά, θα μιλούσα για παπουτσάρα και δεν θα ασχολιόμουν με τα άλλα που έχω εδώ. Θα το είχα νούμερο 1. Και το έλεγα και πριν βγει σε ένα φίλο. Να θυμάσαι το έλεγα. KD13, θα με θυμηθείς. Δηλαδή είναι κρίμα η αίσθηση που δίνει πολύ όμορφη. Σου δίνει ωραίο πάτημα. Σου δίνει απόλυτο έλεγχο πόδι με παπούτσι μαζί. Δεν νιώθεις τίποτα το περίεργο. Και το τέλειο ύψος που είναι σαν ποτάκι, που δεν δυσφορείς καθόλου, δεν νιώθεις περισσότερο ούτε λιγότερο. Δηλαδή μου δίνει την αίσθηση ότι αξίζει να το ρισκάρω με τσαγκάρι. Όμως, το ερώτημα είναι ένα. Θέλεις να ρισκάρεις τα λεφτά σου? Αυτό σκέψου. Καλά.